Αυτή τη φορά δεν απέκρουσε στο πέναλτι, απέκρουσε όμως όλα τα υπόλοιπα. Πώς αισθάνεσαι μετά από αυτό το παιχνίδι? Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Χαρά γιατί πήραμε την ισοπαλία, μια πολύ σπουδαία ισοπαλία σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Αλλά δεχτήκαμε γκολ σε πολύ άσχημη χρονική στιγμή, στο 45, ένα πέναλτι περίεργο. Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και τίποτα παραπάνω. Η ομαδική νομίζω δουλειά είναι αυτό που μετράει σε το παιχνίδι. Πλέον έμεινε ένα παιχνίδι για την πρόκριση στους ομίλους. Αυτό σας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο ή ενδόμηχα ίσως σας αγχώνει? Νομίζω κίνητρο μας δίνει. Παίζουμε στην έδρα μας, θα είναι κατάμεστη η Τούμπα. Είναι, όπως έχω ξαναπεί, ο 10ος παίχτης. Ελπίζω να μας δώσει τη δύναμη να ευτυχίσουμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και να περάσουμε στους ομίλους. Νομίζω ο στόχος είναι αυτός. Από την αρχή της προετοιμασίας δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε αυτό που έρχεται στο επόμενο παιχνίδι. Στη λίστα με τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας σου, πού το κατατάσσεις αυτό? Νομίζω από τα πιο δύσκολα. Είχε αρκετή πίεση και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που βοήθησα την ομάδα μου στα μέγιστα.